Θέλω τώρα να δούμε λίγο την εικόνα με τα νέα μέτρα που ετέθησαν από προχθές και υπάρχουν και αντιδράσεις και θα πάμε και στον κύριο Γερολιμάτο αμέσως. Να δώσουμε λίγο το λόγο στον κύριο Ρήγα, να δούμε τι έλεγχοι έγιναν χθες, κύριε Ρήγα, και τι αποτελέσματα είχαν αυτοί οι έλεγχοι. Κυρία Μαυραγάνη, αυτή την ιδιαίτερη πρωτοχρονιά που μας διακατέχει όλους ένα συνέστημα χαρμολύπης, πρέπει να έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Η σκέψη μας πρέπει να είναι όλων μας, τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να επιλέξουν πρωτοχρονιά με μέτρα ή χωρίς μέτρα, αλλά δυστυχώς βρίσκονται στους θάλαμους των νοσοκομείων μόνοι τους. Ναι. Επίσης, η σκέψη μας πρέπει να είναι και με τους συνανθρώπους μας και εργαζομένους, οι οποίοι δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Πολύ σωστά το λέτε, έτσι είναι, βέβαια. Τους συναδέλφους, αστυνομικούς, τους λιμενικούς και όποιος εργαζόμενος δουλεύει αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα όσοι είμαστε στην πρώτη γραμμή, που παράλληλα με τις υπόλοιπες αρμοδιότητές μας έχουμε επιβαρυνθεί σε εισαγωγικά με την τήρηση των μέτρων πρόληψης μετάδοση του κορονοϊού. Πώς ήταν το χθεσινό βράδυ, είχαμε έκτροπα? Κύριε Μαυραγάνη, δεν έχω στοιχεία, είναι άλλωστε πολύ πρωί, δεν έχω στοιχεία και δεν θα έπρεπε να έχω στοιχεία εγώ για τον αριθμό των μέτρων. Αυτά θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Από την εικόνα όμως που έχω από συναδέλφους που βρίσκονταν έξω και δούλευαν αυτή την επιμαχή ώρα, είχαμε μια ήρεμη βραδιά. Ούτως ή άλλως ο κόσμος πλέον έχει ενστερνιστεί τα μέτρα, έχει καταλάβει ότι πρέπει να γίνει μια συλλογική προσπάθεια έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και να βγούμε δυνατοί σαν κοινωνία. Μακάρι. Είναι αλήθεια ότι τα μέτρα έχουν κουράσει την κοινωνία, να λέμε την αλήθεια, όπως και εμάς που προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε και πολλές φορές η εναλλαγή των μέτρων μας δημιουργεί μια δυσχέρεια. Όμως με αισιοδοξία, είναι η πρώτη μέρα του χρόνου, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να είμαστε σοβαροί ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, η οποία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και πρέπει σε αυτό το γνώμονα να το αντιμετωπίσουμε. Για πάμε στον κύριο Γερολιμάτο, που είναι ένας από αυτούς που πλήττονται. Αλλιώς τα περιμένετε, κύριε Γερολιμάτο? Δύσκολα ήταν πέρυσι. Φέτος νομίζατε ή θεωρούσατε ότι θα είναι κάπως διαφορετικά? Δυστυχώς δεν είναι. Τώρα είναι 2 χρόνια αυτή η ιστορία η οποία βάλεται ο κλάδος αυτός, που λέγεται ελληνικό τραγούδι ή λέγεται διασκέδαση. Επίσης πρέπει να σας πω ότι είναι πρώτη φορά, δεν μπορούσα να διανοηθώ ποτέ, κοντεύω μισό αιώνα τραγουδιστής, δεν μπορούσα ποτέ να διανοηθώ ότι θα υπήρχε μια τέτοια εικόνα στο δικό μας το επάγγελμα. Okay. Εγώ, επειδή είμαι και αντιπρόεδρος στα συγγενικά δικαιώματα στον εργατό, το μόνο που έχω να σας πω με σιγουριά είναι ότι οι επώνυμοι τραγουδιστές είναι σε πολύ μεγάλη κρίση. Δηλαδή, δεν έχουν χρήματα εδώ και 2 χρόνια. Παρή και κάποιοι εξημόνοι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα ή τη γνωριμία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι τους δίνανε κάποια συναυλία ή κάποιες εκδηλώσεις, επιβιώσανε. Οι υπόλοιποι κακόμοι λοιπόν σπουδαίοι τραγουδιστές και τραγουδίστρες, οι οποίοι δεν είχαν δημόσιες σχέσεις ή γνωριμίες, έχουν κλειστεί στα σπίτια τους και μαραζώνουν. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ξέρετε, κύριε Γερολιμάτο, δεν είναι μόνο τα πολύ μεγάλα ονόματα που έχουν και πολύ μεγάλες απολαβές και μπορούν και σε μία πίεση να ανταπεξέλθουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί τραγουδιστές, όπως και πάρα πολλοί μουσικοί, που αντιλαμβάνομαι ότι η πίεσή τους είναι τεράστια. Και οι εργαζόμενοι βεβαίως γύρω από αυτές τις δουλειές που μπορεί να είναι. Καλά, ο κλάδος έχει χιλιάδες κόσμο από γύρω. Ξεκινάμε από γκαρσόνια και φτάνουμε πολύ ψηλά. Επίσης, τελευταία που ήταν και μόδα το τραγούδι παντού, ακόμα και στα μεζεδοπολία, υπήρχε live ζωντανή μουσική. Βέβαια. Καταλαβαίνετε πόσες χιλιάδες κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σε κρίση. Mm-hmm. Εσείς τι είναι αυτό που θα θέλατε να πείτε? Η κυβέρνηση και πάλι προχωρά σε αναστολές, τα 534 ευρώ, σε βοήθεια σε όσους αυτή τη στιγμή πλήττονται. Κοιτάξτε, είναι αστείο να μην πούμε ότι τα μέτρα είναι πολύ σωστά, έπρεπε να γίνει έτσι. Έπρεπε να κλειστούμε. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι απλώς δεν φτάνουν τα χρήματα. Πιστεύω και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα γονατίσει ο ιός αυτός και θα πάμε καλύτερα. Αλλά για τα μέτρα δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Τα μέτρα έπρεπε να υπάρχουν. Και νομίζω ότι και ο κύριος Αριγιάννης ως καθηγητής, ως ειδικός, και ο κύριος Συρίγος ως πολιτικός και μέλος της κυβέρνησης καταλαβαίνουν ότι αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή είναι η φωνή της λογικής. Με το ζήγιασμα που κάνετε μέσα σας, από τη μία η ανάγκη να ζήσετε κι εσείς έτσι όπως ξέρατε και από την άλλη να τα βγάλετε πέρα με τον τρόπο που επιβάλλεται λόγω των συνθήκων. Θέλω να δούμε και κάτι ακόμη όμως. Κύριε Μπάκα, θέλω τη δική σας βοήθεια εδώ. Είχαμε την ευνίδια ανακοίνωση των μέτρων λόγω των περιστατικών και των πολλών κρουσμάτων. Η εικόνα η δική σας ποια είναι για το πώς κινήθηκαν όλοι αυτοί που είχαν κλείσει ρεβεγιόν σε μεγάλες πίστες και μαγαζιά?
Εγώ θα σας πω, κύριε Μαυραγάνη, το εξής. Η κρατήση σε ακίνευα η χρόνια μίσου στην Αθήνα από συμπολίτες μας που τυχόσαν την επαρχία με στόχο να ζήσουν την νυχτερινή Αθήνα ήταν υποτονικές ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου. Αντιλαμβανόμαστε πολύ λογικά όλοι μας πλέον ότι λόγω των μέτρων όλες αυτές οι κρατήσεις ακυρώθηκαν 100%. Ναι. Θα σας πω όμως το εξής, ότι τις τελευταίες δύο ημέρες λόγω των μέτρων υπήρχε μεγάλη κινητικότητα στα τηλεφωνήματα από ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούσαν να νοικιάσουν ένα σπίτι βαϊχρόνιας μίσθωσης για 1-2 διανυκτερεύσεις, με στόχο να συγκεντρωθούν με φίλους. Ξέρετε, η πρώτη λογική τους, κύριε Μαυραγάνη, είναι ότι με λένε Βασίλη, Βασιλική, Φωτεινή, Γιάννη, θα ήθελα αυτή τη στιγμή να βρεθώ με τους φίλους μου, να κάνουμε για τη γιορτή μου μια μικρή συνάντηση. Εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι ο ιδιοκτήτης τώρα συνειδητοποιεί και δεν θέλει να μπει καμία διαδικασία να έχει ούτε νομικές ούτε αστικές ευθύνες. Παράλληλα, κύριε Μαυραγάνη, σημαντικό να αναφέρουμε στον κόσμο ότι όλες οι νόμιμες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης από το 2020 τον Αύγουστο απαγορεύουν οποιαδήποτε εκδήλωση. Βέβαια. Δεν μπορεί να γίνουν πάρτι. Παράλληλα, η γνωστή παγκόσμια πλατφόρμα. Θεωρείτε όμως, κύριε Μπάκα, γιατί είδαμε και καλέσματα διαδικτυακά μέσω του Facebook, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θεωρείτε ότι γίναν τέτοια πάρτι? Κύριε Μαυραγάνη, με επίσημα κλεισίματα, δηλαδή κάποιος να μπει στην πλατφόρμα και να μπει σε δικασία να το κάνει, επιτρέψτε μου να σας πω ότι θεωρώ ότι δεν έχουν γίνει. Γιατί ακόμα και την τελευταία στιγμή, η πλατφόρμα συγκεκριμένη, ανάλογα με τις κριτικές του ανάλογου χρήστη, έμπαινε σε δικασία και δεν του δίνει το δικαίωμα να νοικιάσει το ακίνητο για 1-2 ημέρες. Εγώ θεωρώ, αν έχουν συμβεί τα πάρτι, θα έχουν συμβεί σε πολύ μεγάλα ακίνητα, μεγάλη χωρητικότητα. Ακίνητα τα οποία βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο υπόλοιπο Αττικής ή στα νότια προάστια, σε μονοκατοικίες ή μεζονέτες, τα οποία έχουν γίνει ιδιωτικές συμφωνίες με τον ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Εγώ δεν θεωρώ δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι ένας επαγγελματίας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ρίσκαρε, λέτε, ναι. Ο οποίος, κύριε Ρίγα, πόσα χρήματα να πάρει. Σωστό, για να μπει στην εργασία να τον συμφέρει. Ναι. Κύριε Ρίγα, σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί έχουμε δει και βιντεάκια από νεαρούς που έμπαιναν και καλούσαν. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει κι εσείς. Σε τέτοιες περιπτώσεις ακολουθείτε μέσα από το χρήστη κάποιου μέσου τη διαδρομή και πηγαίνετε σε σπίτια, τι κάνετε? Η αστυνομία και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχει τη δυνατότητα να μπορεί να δει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τέτοιους προσκλήσεις. Άλλωστε, εσείς έχετε καταγράψει στο ρεπορτάζ σας στο παρελθόν και πέρυσι, και στους καλοκαιρινούς μήνες, ότι όπου διοργανώθηκαν κορονοπάρτι σε. Είχαν συσσόρευση πολλών ανθρώπων σε κλειστούς χώρους, επιβλήθηκαν πρόστιμα, έγιναν έλεγχοι. Αντιλαμβάνεστε όμως όλοι ότι η αντιμετώπιση αυτή του κορονοϊού δεν γίνεται με αστυνομικά μέτρα. Χρειάζεται ατομική ευθύνη. Δεν μπορεί ο κάθε αστυνομικός να είναι πίσω από κάθε πολίτη. Δεν είναι σωστό αυτό. Και βέβαια πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι το προσωπικό της αστυνομίας είναι ήδη επιβαρημένο. Έχουμε και εμείς κρούσματα. Έχουμε καθημερινά συναδέλφους που νοσούν. Και που βέβαια είναι η δεύτερη χρονιά που οι άδειες του αστυνομικού προσωπικού μετατίθονται στο μέλλον, βλέποντας και κάνοντας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ρίγα, κύριε Συρίγο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μαυραγάνη, θέλετε να προσθέσετε κάτι, ναι, παρακαλώ. Πολύ, πολύ σύντομο σχόλιο. Παρακαλώ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Απλώς να το ξαναπώ, να πάρω λίγο και το ρόλο του κ. Σαριγιάννη που τα λέει αυτά συνήθως. Η ανεμβολίαστη ενήλικη είναι το 26% του συνολικού αριθμού του πληθυσμού. Στους διασωληνωμένους είναι το 85%. Θερμή παράκληση να πάει να εμβολιαστεί ο κόσμος. 26% ανεμβολίαστη ενήλικη, 85% διασωληνωμένη ανεμβολίαστη. Δεν υπάρχει, πιστεύω, καλύτερο στοιχείο που δείχνει τη σημασία του εμβολιασμού. Αντιλαμβάνομαι ενστάσεις, προβληματισμούς, όλα αυτά, για να έχουμε μία καλή χρονιά όλοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαριγιάννη. Ναι, κύριε Γερολυμάτε, παρακαλώ πολύ. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και αν μπορούσε κάποιος να εξηγήσει είναι το θέμα της μουσικής στα μαγαζιά. Εάν μπορούσαν να παίξουν σε πολύ χαμηλά ντεσιμπέλ και κάθονται οι άνθρωποι και ακούνε απαλά τη μουσική και τρώνε, μπορώ να καταλάβω πού θα μπορούσε να ενοχλήσει, όπως θα πιάνω μπαρ που είμαι εγώ στον Μπουρνάζι, και θα μπορούσε, ας πούμε, ο κόσμος να παίζουμε απαλά και να ακούει και να τρώει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Θα σας το απαντήσει ο κύριος Σαριγιάννης. Κύριε καθηγητά, ακούσατε το αίτημα. Λέει σε πιάνο μπαρ με χαμηλή μουσική, πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι κυρίως. Πραγματικά ο κύριος Λιμάτης έχει δίκιο.
σε χαμηλά επίπεδα, τα οποία δεν μας κάνουν να τραγουδήσουμε εμείς, στην πραγματικότητα δεν δημιουργεί πρόβλημα. Αν είναι χαμηλό το επίπεδο, δεν χρειαζόμαστε να αυξήσουμε τον τόνο της φωνής. Mm-hmm. Άρα, ουσιαστικά, να μην αυξήσουμε την πιθανότητα έκκλησης σωματιδίων του ιού, αν κάποιος από εμάς που τρώει και είναι μέσα στο μαγαζί είναι θετικός. Και πράγματι συμφωνώ ότι, και νομίζω ότι αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό της ορθολογικής διαχείρισης αυτού του κινδύνου, ότι η στοχευμένη, αν θέλετε, έτσι, ραφιναρισμένη προσέγγιση είναι η πιο αποδοτική. Άρα τώρα εδώ είναι ένα θέμα όμως. Ποιος θα κάνει αυτόν τον διαχωρισμό, κλειστό αυτό, ανοιχτό αυτό. Μετά τίθενται αυτά τα προβλήματα. Μετά τίθενται προβλήματα μεγάλης εφαρμογής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Καλή χρονιά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Με υγεία.